Επιστρέφουμε από τη Δανία μετά το παιχνίδι με την Brøndby, όπου ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης πραγματοποίησε το ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Ευθύμη Κουλούρη και στον Κυριάκο Σαββίδη, τους υπαίχτες του τόσα χρόνια στην ΚΑΠΑ 20, για να του κάνουν μια διαφορετική συνέντευξη. Κοντά μας έχουμε τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη, τον 19χρονο συμπαιδευτικό μέσω του ΠΑΟΚ, ο οποίος μόλις χθες πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ σε ευρωπαϊκά δεδομένα. Τι έχεις να μας πεις, Παναγιώτη, για αυτή τη συμμετοχή? Σίγουρα νιώθω πολύ χαρούμενος. Ήταν μια μεγάλη μέρα για μένα. Εντάξει, σημασία δεν έχει μόνο το ντεπούτο. Σημασία έχει ότι περάσαμε στους ομίλους του Europa League. Δείξαμε ότι ήμασταν έτοιμοι. Εντάξει, όσον αφορά για τον εαυτό μου, νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενος. Περίμενα αυτή τη στιγμή καιρό. Τώρα όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Οπότε συνεχίζουμε την καλή δουλειά που κάνουμε στις προπονήσεις. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να μας πεις τα πρώτα συναισθήματα. Πώς αισθάνθηκες που έκανες τον ντεμπούτο σου σε ένα ωραίο γήπεδο με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα συναισθήματά σου μετά το μάτς, γιατί όλοι ξέρουμε μέσα στο μάτς δεν θα μπορείς να σκέφτεις και πολλά. Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν μπορούσα να σκεφτώ πολλά μέσα στο παιχνίδι. Το άγχος ήταν μετά για το αν ήμουν θετικός στο πρώτο μου ντεμπούτο. Όπως είπα και πριν, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Εντάξει, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο σε αυτό το παιχνίδι, πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Να υπάρξουν και άλλα τέτοια παιχνίδια και να προσπαθήσω να βοηθήσω και εγώ την ομάδα μου να φτάσει όσο πιο ψηλά για αυτή τη χρονιά. Ποια είναι τα όνειρά σου με τη φανέλα του ΠΑΟΚ και ποιες οι φιλοδοξίες σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι από μικρός αγαπούσα τον ΠΑΟΚ, ήμουνα κοντά στην ομάδα. Το όνειρό μου, το αρχικό μου όνειρο ήταν να κάνω επίσημο ντεμπούτο με αυτή τη βαριά φανέλα. Εντάξει, ο επόμενος μου στόχος είναι η κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και ενός κυπέλου. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Δελιγιαννίδη. Εδώ από το ΠΑΟΚ TV σας χαιρετούμε και ευχόμαστε καλή προσγείωση.